σας. Καλώς ορίσατε στη νέα σχολική χρονιά. Με συγχωρείτε, στη νέα περίοδο προγραμμάτων. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας, η οποία έχει να κάνει με το lifestyle. Θα παρακολουθήσουμε μαζί όλες τις εξελίξεις και τα νέα από τον κόσμο των celebrity. Θα είμαστε τα αυτιά σας και τα μάτια σας, παρουσιάζοντας θέματα από τη showbiz και όχι μόνο, με καυτές και πικάντικες νότες. Αλλά και με όμορφες και ευχάριστες. Το πρώτο μας μάθημα... Με συγχωρείτε, το πρώτο μας θέμα αφορά μια ορκισμένη ξανθιά, τη Βίκη Καγιά. Δείτε τη μεγάλη αλλαγή έκπληξη που έχει κάνει στην εμφάνισή της. Βίκη Καγιά, έχεις αλλάξει τα μαλλιά, από ξαθάσια ασημένια, αλλάζοντας τα δεδομένα, γιατί δεν ρώτησες κανένα. Βίκη Καγιά, γιατί έχεις αλλάξει το μαλλί, είσαι από τις λίγες που σου πάει πολύ το ξαφό μαλλί. Δύσκολο είναι για ένα μοντέλο να αλλάζει χρώμα στο μαλλί κάθε τρεις και λίγο αυτό την βρύχα την ταλαιπωρεί. Ένα είναι σίγουρο κατ' εμέ ότι θα το ξανακάνεις ξαφό το μαλλί. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι ξαφό θα γίνει. Ποτέ σου δεν ξεχνάς τα γονίδια σου. Δεν σε αφήνουν να ξεφύγεις από το ξαφό. Τώρα θα αναφερθούμε σε μία γυναίκα. Αυτό είναι κλεψιά, είναι δική μου αυτή η ατάκα. Όχι, εγώ θα πω την είδηση. Εσύ παρουσίασες το πρώτο θέμα, στραβάδι. Μη μου μιλάς εμένα έτσι, πρόσεξε πολύ καλά. Μα τι να προσέξω, θες να λες όλες τις ειδήσεις. Όχι, τις δικές σου θέλω. Αυτές μου ταιριάζουν. Δεν θα απαντήσω. Σε συγχωρώ και συνεχίζω. Η γυναίκα για την οποία έγινε το λόγο στις τελευταία είναι η Μαρία Αντονά, η γνωστή DJ και παρουσιάστρια του Αλφα Ελλάδος. Είναι σεξι και πολύ όμορφη. Το φουρμάκι που ακολουθεί λέει την αλήθεια. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Τον άντρα μου τον αγαπώ, το γείτονα καλύτερα. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτόνα. Μα γιατί δεν φοράς μάσκα? Έτσι θέλω, έχεις πρόβλημα? Είσαι ανεμβολίαστη, δεν θέλω να με κολλήσεις. Θα σε κολλήσω τι, λέπρα? Είμαι υγιέστατη, δεν με βλέπεις? Ναι, μα είναι θανατηφόρος ο κορονοϊός και πρέπει να προσέχουμε. Ο χάρος βγήκε παγανιά. Μα με περιπέζεις? Επειδή σας είπε ο υπουργός υγείας, ο λογιστής, ότι ο ιός είναι θανατηφόρος, το δέσατε ψιλομαντήλι. Αυτός μόνο από ρυθμούς καταλαβαίνει και φάλω και αυτό. Θα μας πεις την κυβέρνηση τώρα! Τέλος πάντων, θα κάνουμε τη δουλειά μας ή θα βάζεις παράσιτα συνέχεια? Ποια μιλάει? Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, επιτέλους. Ποιος Κύπριος ηθοποιός έκανε πρόταση ιστορική να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision? Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί. Ο Κύπριος ηθοποιός που είχε κάνει πρόταση στο ΡΙΚ για να εκπροσωπήσει την Κύπρο μας στη Eurovision είναι ο Τζούλιο Φιλίππο Ντερίκο. Εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και το τραγούδι που έχει γράψει ο ηθοποιός για το σκοπό αυτό. Ποιο είναι? Ακούστε τους στίχους. Η Κοτσάκαρη.
Για το κισμέτιν ο Θεός μονέμπου κουμαντάρει και τον ιόν της έδωκεν κοντά του να την πάρει. Κι αν μεν ήταν κορονοϊός, ενάταν κάτι άλλο, κι ως άμα ανερθεί η ώρα του, τα βάλει με το χάρο. Μεν κλαίει στην κοτζάκαριν και πίεν το ειρήν της, και η ζωή εμπάκαρης και λήφκει η κλωστή της. Η μάνα σου αγάπη μου ήταν πολύ μεγάλη και η καρδιά της έλαμπε όπως και το φεγγάρι. Για το κισμέτιν ο Θεός μονέμπου κουμαντάρει και τον ιόν της έδωκεν κοντά του να την πάρει. Κι αν μεν ήταν κορονοϊός ενάταν κάτι άλλον, κι ως άμα έρθει η ώρα του τα βάλει με το χάρον. Μεν κλαίει στην κοτσάκαριν και πίεν το γυρίν της και η ζωή εμπάκαρης και λήφκει η κλωστή της. Φίλοι, ένα άλλο θέμα. Ένα και δύο μετράω τα κύματο, και για μόλα, και για λέσα. Και τρία και τέσσερα τα εμβόλια που θα βάλετε. Τι θες να πεις? Άνω των 60 πρέπει να βάλουν τρίτη δόση, αναμνηστική για να θυμούνται, αν ζήσουν. Και στα νοσοκομεία εμείς με κορονοϊό είναι εμβολίαστοι. Αυτό θέλω να πω. Αύριο θα πρέπει να βάλουν όλοι αναμνηστική δόση. Σαν φωτογραφία ένα πράγμα. Θεωρίες! Πες εκείνο που θα μπεις τώρα και άσε μας. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα είναι η σχέση δύο ανδρών. Πρόκειται για τον Μιχάλη Οικονόμου και τον Γιώργο Μακρύ. Δείτε τι ετοιμάσαμε σχετικά. Να ζήσετε παιδιά και δύο να θόσπαρτο. Να ζήσετε και καλούς δρόμους να ακολουθήσετε που οδηγούν στην ευτυχία και στην επιτυχία σε κάθε σας βήμα. Να κάνετε οικογένεια. Αν θέλετε παιδιά, δεν είναι κακό να υιοθετήσετε. Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν παιδιά. Υπάρχουν στα οικοτροφεία παρατημένα μόνα που γυρεύουν τη ζεστασιά ενός σπιτιού και το πιο σημαντικό, αγάπη. Το μικρό πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι ποιο θα φωνάζει το παιδί μπαμπά και ποιο μαμά. Από την άλλη όμως έχει σημασία αν οι γονείς είναι θηλυκό αρσενικό, αν αποτελούνται και από τα δύο φύλλα. Εδώ πέρα υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών γυναικών. Τα φύλλα είναι ίσα και όμοια. Δουλεύουν και οι δύο γονείς και τα παιδιά τους τα προσέχουν οι αγιάδες ή φοιτούν σε ολοήμερα σχολεία. Κανονικά δεν είναι σωστό να μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς τους γονείς τους. Ποιος μας ακούει εμάς όμως? Ίσως τελικά να μην παίζει ρόλο το φύλλο των γονιών, αλλά πόση φροντίδα και αγάπη λαμβάνουν τα παιδιά. Έλα, βάλε και εσύ. Όχι, δεν θέλω. Αντισηπτικό δεν βάζεις. Μάσκα δεν φοράς. Εμβόλιο δεν έβαλες. Safe pass έχεις? Βεβαίως. Να το δω. Ορίστε. Εδώ βλέπω μια τελεία που δεν έπρεπε να υπάρχει. Είναι γνήσιον ή μήπως το έφτιαξες στο Photoshop? Μα τι λες. Βεβαίως είναι γνήσιο. Σήμερα έκανα rapid test. Να σε πιστέψω τώρα. Ναι. Άιντε, για να μην καθυστερούμε και την εκπομπή. Εντάξει, προχωράμε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας σχετικά με το GNTM, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα 5 ονόματα της τελικής δεκάδας, τα οποία είναι... Βάλανε τα μοντέλα να δαμάσουν τον Ταύρο, να πλύνουν το αμάξι τους με ερωτική διάθεση και όχι μόνο, για να εξητάρουν το γείτονα ή τη γειτόνισσα και άλλα πολλά για να πετύχουν το καλύτερο κλικ. Θα περιμένετε βέβαια να σας πούμε τα ονόματα των 5 παιδιών που θα περάσουν στην τελική δεκάδα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Τα ελόγω παιδιά είναι η Όλγα, μια ξαθιά οπτασία με εκρηκτικό ταπεραμέτρο που τη πάνε τα λιλά. Έχει ωραίο πρόσωπο και ωραίο σώμα, αγαλματένιο. Έχει λεπτά χαρακτηριστικά, γι' αυτό τη πάει να έχει πάνω το μαλλί ή να το πιάνει πίσω. Η γνώμη μας είναι πως θα φτάσει στην τελική τριάδα. Η Κυβέλη. Αγοροκόριτσο φαίνεται, αλλά είναι πέρα ως πέρα θηλυκό. Βλέμμα που καθυλώνει και έχει σπάνιο χρώμα δέρματος. Λίγο μικρό τον μπούστο της ρε παιδί μου όμως. Ωραίο προσωπάκι και ωραίο σώμα μπορώ να πω. Αλλά οι αναλογίες δεν είναι σωστές. Όμως είναι καλονή και ίσως να κερδίσει κιόλας στο τέλος. Ο Κωνσταντίνος. Αρενοπός μεν με πολλές γυναικείες ορμόνες δε. Δεν είναι κακό. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν αρσενικά χαρακτηριστικά και νιώθουν γυναίκες ή φαίνονται θηλυκά.
ωραίο πρόσωπο με το βλέμμα της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα. Οι αναλογίες του σώματός του είναι τέλειες. Ο Αγκαίος, το όνομά του και μόνο υπόσχεται πολλά. Πολύ όμορφο αγόρι που μπορεί να γίνει αφίσα στο δωμάτιο κάθε κοριτσού. Έχει σφριγγυλό σώμα. Λεβεντόπεδο, απλά είναι Απόλλωνας και ποθητός από κάθε θηλυκό. Ίσως να του πήγαινε ένα διαφορετικό στυλ στο μαλλί, αλλά και γενικά. Ίσως κάτι που θα αγρίευε λίγο την εμφάνισή του, να μην φαίνεται τόσο ντελικάτος. Και τελευταία, μα όχι χειριστή, η Ειρήνη. Χωρίς make-up δεν λέει και πολύ στο σύνολο. Μα όταν μακιγιαριστεί και βάλει τα καλά της, μεταμορφώνεται. Γίνεται άλλη κοπέλα. Μια νεράιδα, μια θεά με πολύ δυναμισμό, ο οποίος ξεπερνά αυτόν των 12 θεών του Ολύμπου συνολικά. Από φυσική ομορφιά, το μόνο που έχει είναι τα εξωτικά μάτια της. Καλό σώμα ως ένα σημείο. Έχει όμως ωραίο ποπό. Όπως και να έχει όμως, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Φίλες και φίλοι! Γιατί λες ό,τι λέω? Αφού εγώ θα κάνω το κλείσιμο! Φίλες και φίλοι! Θα με αφήσεις να μιλήσω? Μόνη δεν θα μιλήσεις. Δηλαδή? Θα βάλω νερό στο κρασί μου. Να κάνουμε μαζί την αποφώνηση. Συμφωνείς? Λέω πως συμφωνώ. Για να τελειώνουμε όμως, ας την κάνουμε μαζί. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα για κατευνασμό των πνευμάτων. Μετά την τριγυμία ακολουθεί η γαλήνη. Ολοκληρώσαμε για σήμερα και προετοιμαζόμαστε για μια καινούρια αρχή. Οι σελίδες μας και το group μας θα συνεχίσουν να σε ενημερώνουν για το lifestyle. Συντάξει ο καυγάς μας συνέχεια φουντώνει, μα το κουδούνι σαν τη φύση όχι μονάχα τελειώνει. Μα κόβεται μαχαίρι, σχολάνουμε παρέα και πάμε χέρι-χέρι, αγκαλιαζόμαστε μετά και νιώθουμε όπως και παλιά, ελεύθερες από τη σκλαβιά. Σκλαβιά! Εσύ ήθελες να κάνουμε μαζί το κλείσιμο. Ω, τσάω! Καλό υπόλοιπο! Φιλάκια! Φιλάκια! Φιλάκια.